Ακούας που γράφει και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης κύριος Παύλος Καβαδίας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, μορφωμένοι, επιστήμονες ή επαγγελματίες, οι οποίοι πέραν από τα επαγγελματικά των ενδιαφέροντα, δια τίποτε άλλο δεν συγκινούνται, ιδίως δια ζητήματα πνευματικά, δια θέματα της χριστιανικής πίστεως. Δεν βαριέσαι, απαντούν όταν θελήσει κανείς να τους ανακοινήσει το ενδιαφέρον δια κάτι το ανώτερον. Κάτω από το «δεν βαριέσαι, δεν ενδιαφέρομαι δια αυτά τα πράγματα», έχουν βάλει μονίμως την υπογραφή των. Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι, απλοί ή μορφωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι συνεχώς θέτουν στον εαυτόν τον το ερώτημα «Τι είμεθα, από πού ερχόμεθα, ποιος είναι ο προορισμός μας επάνω στην γη, πού πηγαίνουμε», ερωτούν και ζητούν να πληροφορηθούν για τα μεγάλα αυτά θέματα. Θεός, ψυχή, αιωνιώτης είναι τα θέματα τα οποία βασικά τους απασχολούν. Είναι όμως και οι αδιάφοροι. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν θέση εις τα μεγάλα μεταφυσικά ζητήματα. Απορροφημένοι από τον ρυθμό της εποχής μας, δεν ενδιαφέρονται να δώσουν απάντηση εις τα ερωτήματα τα οποία αναπηδούν από τα βάθη της υπάρξεώς των σχετικώς με το βαθύτερο νόημα της ζωής μας επάνω εις την γη. Το αγκομαχητόν της ζωής, η συνεχής ψυχαγωγία, το κυνηγητό του πλούτου, συμπνίγουν κάθε ανάταση ψυχική. Είναι τα σύννεφα τα οποία κρύπτουν το θείο άστρο. Είναι η ομίχλη η οποία σκεπάζει τον ορίζοντα της ψυχής. Ακόμη και μία απλή ζωή ρουτίνας, ζωή με τα σαυτά συνηθίας, τα καθημερινάς φροντίδας, των αυτών περίπου κύκλων κοινών γεγονότων, ή μπορεί να φέρει την αδιαφορία. Όταν όλα πηγαίνουν καλώς, όταν η ζωή κυλά ήρεμος, όταν δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος πόνος, όταν τίποτε δεν ταράζει τα ίσια νερά, τότε ευκολότερον η αδιαφορία κατακαθίζει εις την ψυχή. Έχουν οι άνθρωποι την ωραία κατοικία των, κάθε ημέρα έχουν το καλό φαγητό των, εις το τραπέζι, έχουν τα γνωριμίες των, τα συναστροφάς και τα διασκεδάσεις των. Ποιοι οι ανάγκοι, λέγουν, να ενδιαφερόμεθα για υπερκόσμια και υπερφυσικά πράγματα τα οποία δεν τα βλέπει κανείς. Δια των αδιάφορων αυτών άνθρωπων, λέγει ο Πασκάλ, νιώθω μεγάλη συμπάθεια δια εκείνους οι οποίοι αναστενάζουν ειλικρινώς, θέλοντας να πιστέψουν και μην μπορώντας, είναι πεσμένοι στην απελπισία της αμφιβολίας που είναι για αυτούς η πιο μεγάλη δυστυχία. Μα εκείνους που περνούν τη ζωή τους δίχως να συλλογιστούν το σκοπό και το τέλος αυτής, αυτούς τους ανθρώπους τους κρίνω τελείως διαφορετικά από τους πρώτους. Τούτη η αδιαφορία που δείχνουν για κάποια ζητήματα που είναι το παν για τον άνθρωπο, με κάνει περισσότερο να θυμώσω παρά να συγκινηθώ. Αυτή η ξεγνιασά με παραξενεύει, με τρομάζει. Για μένα είναι ένα πράγμα τερατώδες. Ο χαρακτηρισμός αυτός του Πασκάλ δεν είναι βαρύς όταν σκεφτεί κανείς ότι οι αδιάφοροι έναντι των πνευματικών ζητημάτων αρνούνται τον ίδιο τον εαυτόν τον. Οι στα βάθη της ψυχής των δεν πάβουν να αναδεύονται τα μεταφυσικά προβλήματα και επιτακτικά να ζητούν κάποια λύση. Υπόκοφοι αυτέ φωνέ τους φοβίζουν και δια τούτο προσπαθούν να τα σκαλύπτουν. Προσπαθούν να απομακρύνουν κάθε έννοια μεταφυσική, κάθε σκέψη σχετικώς με τον Θεό, την ψυχή και τη μεταθάνατον ζωή. Απεχθάνονται την ψυχική αγωνία την οποία φέρει η αναζήτηση της αληθείας. Αποφεύγουν να αντικρίσουν την αλήθεια διότι φοβούνται τα θυσίες τα οποία ζητεί μια ζωή σύμφωνος με την χριστιανική πίστη. Δια τούτο την προσπάθεια της αναζητήσεως της αληθείας την αποφεύγουν ενίοτε και τη μισούν. Τα εσωτερικά φτερά, τα φτερά της ψυχής του αδιαφόρου ανθρώπου ακινητούν. Η ψυχή παρουσιάζεται βαριά και σιωπηλή, χωρίς νεύρων, κουρασμένη, εξουθενωμένη. Κάθε πτήση εις τους τόσων γνωρίμους εις αυτήν κόσμος έχει απαγορευτεί. Κλείνεται, φυλακίζεται εις των ηλιστικών πύργων της εποχής μας. Ο αδιάφορος νομίζει ότι με το να αγνοήσει τον Θεό και την ψυχή του κερδίζει την ησυχία του. Και όμως συχνά ευρίσκεται εις την πλέον μεγάλη αγωνία. Νομίζει ότι επιτυγχάνει μια κατάσταση ουδετερότητος και όμως ευρίσκεται σε μια κατάσταση αρνήσεως του Θεού όπου υποφέρει πολύ.
Τα αναπάντητα ερωτηματικά δημιουργούν συχνά ένα μεγάλο κενό στην ψυχή του ανθρώπου. Η ανησυχία γαζώνεται εις τον ψυχικό του κόσμο και τον κατατρώγει έστω και αν εξωτερικός εις την επιφάνεια παρουσιάζεται αμέριμνος, ήσυχος, ευχαριστημένος. Είναι τραγικό να ζει κανείς χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι ο προορισμός του, χωρίς να θέλει να σκεφτεί τίποτε για την πέραν του τάφου ζωή. Εδώ τι γράφει κάποιος εξ αυτών. Ζω την ζωή της στιγμής. Δεν ενδιαφέρομαι, ή σωστότερα φαίνομαι ότι δεν ενδιαφέρομαι για τα θέματα της πίστεως. Οι άλλοι με νομίζουν ευτυχισμένο, αμέριμνο. Μα ωστόσο δεν είμαι καθόλου αυτό που φαίνομαι. Εσωτερικά τραντάζομαι από ανησυχίες. Η αγωνία με έχει κυριεύσει. Συχνά λέω στον εαυτό μου, πρέπει να πάρω μια θέση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η αδιαφορία μου. Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν περισσότερον την τραγικότητα της αδιαφορίας των εις τας δυσκόλους στιγμάς της ζωής. Και έχει η ζωή πολλά τραγικά σώρας. Τότε εμπρός εις μίαν σοβαράν ασθένειαν, εις μίαν θεομηνίαν, εις μίαν καταστροφήν, εις ένα θάνατον τα χάνουν, νιώθουν ότι βυθίζονται εις τρικυμισμένη θάλασσα. Τότε το αίσθημα της αυταρκίας διαλύεται ως καπνός. Διαπιστώνουν ότι εστηρίζονται εις άπιαν σανίδα, βλέπουν πόσον αδύνατοι είναι. Ματέως τότε ζητούν στηρίγματα, εις ό,τι με πάθος ηγάπησαν και αφιέρωσαν τη ζωή των. Τα πάντα πέριξ των καταραίων. Εκείνο το οποίο είναι μοναδικό στήριγμα εις τας περιπτώσεις αυτάς, η πίστη εις τον Θεό να απουσιάζει από την ψυχή των. Και τότε μέσα εις τον βαθύν πόνον και τη διάψευση των ελπίδων των, αισθάνονται την ανάγκη να εγκαταλείψουν την αδιάφορον στάση των έναντι της πίστεως και να καταφύγουν εις τον Θεό. Είναι μεγάλη η καταστροφή την οποία ο άνθρωπος προκαλεί στον εαυτόν του, εάν συνεχίζει να παραμένει αδιάφορος εμπρός στα μεγάλα θέματα τα οποία απασχολούν την ψυχή του. Δεν μπορεί να ζει χωρίς να ταινίζει προς το φως του Χριστού και είναι κρίμα να φύγει από τον κόσμο αυτόν χωρίς να γνωρίσει ποτέ τον σκοπό της ζωής του όπως ο Κύριος τον αποκαλύπτει. Είναι ανάγκη να υπερνικήσει ο άνθρωπος την κατάσταση της αδιαφορίας, να εξέλθει από την πνευματική τοκμηρία. Είναι ανάγκη με ενδιαφέρον να ακούσει τι ο Θεός απαντά εις τα αγωνιώδη μεταφυσικά ερωτήματα του ανθρώπου. Για να το επιτύχει αυτό, χρειάζεται αποδέσμευση της ψυχής από το πνεύμα του κόσμου, από την ύλη η οποία την σαγηνεύει, από τα τραγούδια των συγχρόνων σιρήνων. Παιδί της πνευματικής σκλαβιάς, της υποταγής εις την δύναμη του κακού είναι η πνευματική αδιαφορία. Εξαφανίζεται όταν γίνει μεγάλη εσωτερική επανάσταση εναντίον της αμαρτίας. Παραμερίζει όταν τα σύννεφα της αμαρτίας σκορπίσουν και ο ήλιος ο Κύριος λάμψει εις τον ορίζοντα της ψυχής. Τότε από την αδιαφορία και τον οχαδελφισμό θα προχωρήσει ο άνθρωπος με πόθον εις την ενατένιση και της περιγυήνης πραγματικότητος. Διότι πραγματικότης δεν είναι μόνον καθετή το ορατόν. Υπάρχει και υπερορατή πραγματικότης. Είναι ο κόσμος του πνεύματος, ο κόσμος της ψυχής, ο οποίος υπάρχει όσον και ύλη. Και επιπλέον ο υλικός κόσμος φθείρεται, ενώ η ψυχή παραμένει εις την αιωνιότητα. Τότε λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να ελευθερωθεί από την αμαρτία, η αδιαφορία θα παραχωρήσει την θέση της εις την αναζήτηση της αληθείας, εις τον πόθον να γνωρίσει τι ο αιώνιος λόγος λέγει για την παρούσαν και τη μέλουσαν ζωήν του ανθρώπου.